είμαστε στο Πρωταρά, συγκεκριμένα στην κεντρική μας τηλεφόρο Πρωταρά. Εδώ που το τριήμερο που πέρασε γινόταν κυριολεκτικά το αδιαφορείτο. Υπάρχει αρκετός κόσμος ακόμη εδώ. Βέβαια, λόγω του καιρού οι περισσότεροι είναι στις παραλίες. Μαζί μας έχουμε το επιχειρήσεις που στο δηλώνουν ευχαριστημένες. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Κουμή, επιχειρηματία, ιδιοκτήτη γυράδικου fast food στην επαρχία Μοχώσου. Να μας πει δύο λόγια για την κινητικότητα της καταγγείλωσης. Γεια σας. Δόξα τω Θεώ, το τρίμερο ξεκίνησε πολύ καλά. Το κύριο τουρίστε μας ετοίμησαν με την παρουσία τους. Η έλευση του κόσμου ήταν αρκετά καλή σε σημείο που ξεπέρασαν τα προηγούμενα δεδομένα, τον προηγούμενο χρόνο. Είμαστε ικανοποιημένοι, ευελπιστούμε ότι η χρονιά θα συνεχιστεί έτσι. Περνάμε Χρήστο τώρα σιγά σιγά παρακάτω στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Α, θα μας κάνεις βόλτα, θα μας κάνεις βόλτα στον Πρωταρά. Ναι. Πάμε βέβαια. Όπως βλέπετε, Χρήστο, οι επιχειρήσεις είναι γεμάτες από κόσμο. Ναι. Μισό λεπτουράκι. Ναι, είναι σημαντικό πάντως ότι δούλεψαν τα μαγαζιά και οι οικογένειες έβαλαν, γιατί πρόκειται σε πολλές τις περισσότερες περιπτώσεις και για οικογενειακές επιχειρήσεις, έβαλαν λεφτά στο ταμείο, τα οποία τα στερήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα για τους πολλούς λόγους. Είναι και το πλήγμα στον τουρισμό τώρα με τον πόλεμο, είναι και ο κορονοϊός ο οποίος πραγματικά γονάτισε τους μικρομεσαίους και εκεί γνωρίζουμε καλά ότι στις περιοχές σας ούτως ή άλλως το πλήγμα ήταν πολύ μεγάλο. Ο κόσμος έβαλε λεφτά στις επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Υπάρχει αρκετός κόσμος κυριολεκτικά μπήκε μέσα για να φτιάξει τις επιχειρήσεις του, ελπίζοντας ότι η κατάσταση θα φτιάξει σε ο πόλεμος. Όλα πήγαν ξανά πίσω. Χρήστο, θυμάμαι ότι όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του Βάση Ξέμου Χώσου, του κ. Ζόρος Τάκας, η πλήρωτητα σε ξενοδοχεία ξεπέρασε ακόμη και το 80%, ενώ όπως δήλωσε όλες οι επιχειρήσεις δούλευσαν, συμπλήρωσε ακόμη ότι βοήθησαν και οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε Αγία Νάπα και Πρωταρά για να δουλέψουν πολλές επιχειρήσεις. Προσελκύσαν πολύ κόσμο στην περιοχή εκδηλώσεις, όπως γνωρίζετε, Χρήστο, ειδικά με τον κορυφαίο Σταρ που είσαι στον Πρωταρά, τον Στάκη Ρουβά. Χρήστο, μαζί μας έχουμε την Κέντια Παπαδάμου να μας ενημερώσει πώς είναι η κατάσταση και στις επιχειρήσεις που δεν έχουν να κάνουν με το φαγητό. Είναι ένα σουβενίρ, οπότε να μας πει πώς πήγε η κατάσταση μέσω κατακλυσμού. Η κατάσταση του τριμέρου κύρισε αρκετά καλά, γύρω στα περσινά επίπεδα. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με τον τοπικό τουρισμό, αλλά αναμένουμε και καλύτερα Σαββατοκύριακα. Τέλεια, Χρήστο. Να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όσο μπαίνουμε περισσότερο στην καλοκαιρινή περίοδο, τόσο περισσότεροι επισκέπτες έρχονται στην περιοχή, τόσο ντόπιοι όσο και ξένοι, ενώ η μεγάλη αγωνία είναι αν θα ξεπεράσουμε τις προβλέψεις των τουριστικών παραγόντων. Μάλιστα. Που μιλούν για μειωμένη τουριστική σεζόν. Χρήστο. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τις δύο και για τη βόλτα που μας κάνετε βεβαίως στον Πρωταρά. Πάμε να δούμε τα ξενοδοχεία τώρα πώς κινήθηκαν. Να φιλοξενήσουμε τον Γενικό Διευθυντή του Πασιξ